Νομίζω ότι αυτό που θα κάνουμε σήμερα θα το μετανιώσουμε. Λοιπόν, πιθανό. Σήμερα έχω δίπλα μου τον αδερφό μου, τον Θέμη. Τον έχετε ξαναδεί και σε παλιότερα βίντεο, πλέον εμφανίζεται συχνά. Και θα δείτε και εμένα σε βίντεο του Θέμη στο κανάλι του, γιατί έχει και κανάλι. Βέβαια, δεν θα είναι τόσο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Θα είναι, θα εστιάζω πιο πολύ στη μαγειρική. Εδώ τώρα είμαστε λίγο πιο στο χαβαλέ σήμερα. Ισχύει. Ποιο είναι το κόνσεπτ σήμερα? Εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Εσύ ασχολείσαι με τη μαγειρική, αλλά εγώ με τη μαγειρική και εσύ με το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις. Αυτό. Ουσιαστικά θα βρούμε ποιος είναι λιγότερο κακός στο κομμάτι που ο άλλος είναι καλός. Δεν ξέρω αν το καταλάβω. Είναι λίγο μπερδευτικό αυτό. Είναι ωραίο. Δηλαδή, εγώ θα σου κάνω ερωτήσεις φαγητού και ναι, εσύ θα μου κάνεις ερωτήσεις ποδοσφαίρου. Disclaimer καταρχάς. Οι ερωτήσεις θα είναι πανεύκολες. Αν έχουμε κάποιους που βλέπουν το βίντεο και είναι είτε πολύ σχετικοί με ποδόσφαιρο είτε πολύ σχετικοί με μαγειρική, φυσιολογικά θα πρέπει να απαντήσουν 10 στις 10. Τουλάχιστον στις ερωτήσεις που έβγαλα εγώ. Τουλάχιστον. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό δεν θα το κάνουμε για τίποτα. Ο καθένας θα κάνει 10 ερωτήσεις στον άλλον και όποιος βρει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις, τη γλιτώνει και δεν θα φάει αυτό το καταπληκτικό έδεσμα, είναι αυτό το πιάτο. Το καταπληκτικό πιάτο, το οποίο, για πες τη διαθέτει μέσα, τι πιστεύω έχει. Πιστεύω πως έχει ντοματίνια, φέτα, μερέντα, τριμμένη κουβερτούρα για το στόλισμα και μπούκοβο. Κοίταξε, στο μάτι και Jack Daniel's sauce, και barbecue. Και barbecue sauce, okay. Είναι ωραίο. Υπάρχει και food styling εδώ. Υπάρχει food styling. Άρα, στο μάτι είναι καλό. Δεν είναι μόνο φέτα, είναι και κασέρι. Ναι. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Εντάξει, εναλλάξτε τα πάνε ερωτήσεις. Ωραία. 10 ο ένας, 10 ο άλλος. Πάμε. Ποιος ξεκινάει? Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. 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 Άρα ξεκινήσεις. Όχι, ξεκίνησε. Διαλέγω ποιος ξεκινάει. Ξεκινήσει. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό βίντεο, να σας πω ότι είναι μία προσφορά της Zen. Η Zen είναι μία εφαρμογή στο κινητό, αλλά και φυσική κάρτα πληρωμών, η οποία φτιάχτηκε ειδικά για ηλεκτρονικές αγορές. Μεταξύ άλλων, και μέσω της Zen μπορείτε να έχετε εγγύηση για αγορές που κάνετε online, μηδενικές προμήθειες όταν κάνετε μεταφορά σε άλλα νομίσματα, αλλά και επιστροφή χρημάτων αν ποτέ δεν παραλάβατε αυτό που παραγγείλατε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά τους. Πάμε στο βίντεο. Η πρώτη μου ερώτηση είναι: τι είναι το Ben Marie? Και σου δίνω τις 4 επιλογές, ωραία. Ψήσιμο πάνω σε σχάρα, τηγάνισμα, μπολ με νερό πάνω σε ένα άλλο μπολ, ή είναι άνοιγμα ζύμης με πλάστη. Τι είναι το Ben Marie? Ένας ποδοσφαιριστής στη γάμα Αλγερίας ήταν, νομίζω. Ένα άλλο κάτι μπολ. Το Ben Marie εμένα μου θυμίζει κάτι που παραπέμπει σε καραμέλα, έτσι κάτι τέτοιο. Okay. Μεταξύ Α και Β είμαι. Πάμε πάλι το Α και το Β. Ψήσιμο σε σχάρα και τηγάνισμα. Ψήσιμο σε σχάρα. Ψήσιμο σε σχάρα. Τελική απάντηση. Ναι. Λάθος είναι η απάντηση. Τι ήταν αυτό? Είναι μπολ με νερό πάνω σε ένα άλλο μπολ. Ουσιαστικά όταν λιώνει σοκολάτα, κάνεις Ben Marie. Καλά το πήγες με την καραμέλα. Ναι. Κάτι γιατί είναι σχετικό. Πού κολλάει η καραμέλα μεταξύ με το ψήσιμο? Okay. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Η πρώτη δικιά μου ερώτηση λοιπόν για τους ποδοσφαιρικούς, οι ερωτήσεις αυτές που θα κάνουν είναι γελίες. Αλλά κάποιες. Καταλαβαίνω, έχεις κάποιες γνώσεις. Κάποιες να ξέρεις είναι στοχοθετημένες και για σένα οι ερωτήσεις. Η πρώτη όμως είναι απλή και είναι: ποια ομάδα κατέκτησε το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014? Η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γαλλία ή η Γερμανία? Θα πω Γερμανία. Προφανώς είναι σωστά. Πίστευα ότι δεν το έχεις αυτό. Εντάξει, δεν ήταν τόσο κακή η ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο δίκαιο είναι αυτό που γίνεται. Γιατί τελευταία βάζω δύσκολα στον εαυτό μου στα quiz που κάνω, έτσι. Πρώτα τον Bachelor, μετά αυτό. Τον Bachelor. Είναι πρώτη ερώτηση. Είναι πρώτη ερώτηση. Τι είναι η Μαρίζ? Είναι. Πρώτη φορά το κόφτω. Δεν μπορεί. Είναι κουτάλα? Είναι κατσαρόλα? Είναι διαφανή μεμβράνη? Ή είναι σπάτουλα? Μαρίζ. Κουτάλα, κατσαρόλα, διαφανής μεμβράνη, σπάτουλα. Καταρχήν για μένα το κουτάλα και σπάτουλα είναι το ένα και το αυτό. Στο ίδιο θα το βάζα. Και μόνο που είναι διαφορετικό. Κοίταξε, μου κάνει λίγο. Καλή ερώτηση είναι. Κατσαρόλα δεν μου κάνει. Το Μαρίζ έτσι μου κάνει λίγο. Εσύ πιάσε μια Μαρίζ εκεί πέρα. Πιάσε μια. Ωραία, τη Μαρίζ. Καλά το λες, καλά το πας. Βάλε τη Μαρίζ πάνω από το μπολ. Δεν μου κάθεται. Θα δώσει μια τελική απάντηση. Σπάτουλα είναι η τελική μου απάντηση. Είναι σωστό. Το είχα. Το πήγες καλά. Αισθανόμουν ότι το είχα. Μπορεί να έχεις δει ένα βίντεο γλυκό νούμερο, ας πούμε. Το αναφέρεις σε βίντεο το Μαρίζ. Ναι. It was at this moment that he knew. He fucked up. Είχα στο σπίτι μου και Μαρίζ. Δεν το ήξερα. Καλή φάση. Εσύ πρέπει να το έχεις φέρει αυτό το μεταξύ. Εγώ το έχω φέρει. Ναι, εντάξει, ωραία. Καλά το γεια. Δεύτερη ερώτηση. Ποια ομάδα έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα Αγγλίας? Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Λοιπόν, θα πω
τελική απάντηση. Λίβερπουλ. Είναι λάθος, είναι Manchester United, Γιάννα. 20 United, 19 Liverpool. Πίστευα ότι θα απαντήσω United, να σου πω. Πίστευα ότι είναι πολύ. Ότι το είπες έτσι επειδή ξέρεις τη σχέση που έχουμε με το United, οπότε okay. Θα είναι το. Εντάξει, ναι, okay, εντάξει. Κοντά, ωραία, κοντά ήταν πάντως. Κοντά. Ένα-ένα. Πάει καλά, πάει καλά. Η τύχη με κρατάει στο παιχνίδι τώρα. Τώρα σου έχω κάτι λίγο πιο δύσκολο, πιστεύω. Αλλά σου δίνω καλές επιλογές. Ποια είναι τα υλικά για να κάνεις μια γκανάς? Σοκολάτα με κρέμα γάλακτος, φρούτα με ζάχαρη, κρασί με τυριά, σαντιγί με λευκή σοκολάτα. Αυτό είναι στάνταρ γαλλικό. Στη Γαλλία τώρα όμως έχουν καλά εκεί και για τα κρασιά τους είναι έτσι φημισμένοι, είναι όμως και για τα γλυκά τους. Είναι κάτι που χρησιμοποιείται συχνά. Κρασί τυρί. Είναι λάθος η απάντησή σου. Να έχεις αυτή την αγωνία, κρατάς αυτή την αγωνία που μου τη δίνει. Για πες. Η απάντηση είναι σοκολάτα με κρέμα γάλακτος. Η γκανάς είναι κάτι που βάζεις πάνω σε κέικ. Ας πούμε, όταν κάνεις ένα κέικ και θες να βάλεις λιωμένη σοκολάτα, βάζεις και κάνεις μια γκανάς. Και βάζεις αυτό το μείγμα από πάνω. Εγώ μέχρι να βράζω αυγά και κάνω μακαρόνι με παιδιά. Ποια χρονιά αγόρασε η Qatar Sports Investments την Paris Saint-Germain? Εδώ. Το 2008, το 2011, το 2014 ή το 2018. 8, 11, 14, 18. Αποκλείω 18, αποκλείω 14. Είμαι ανάμεσα σε 8 και 11. Δεν είναι τόσο εύκολη. Είμαι σχεδόν σίγουρο για 14. Για 18, εντάξει, το έχω αφήσει. Θα έλεγα 8. Το 11. Πίστευα ότι θα το βρίσκει. Πίστευα ότι θα το βρίσκει. Ήταν δύσκολο γιατί θυμάμαι όταν έπαιζα football manager. Πολύ μικρός. Και έπαιρνα πάντα παρή επειδή είχε τα λεφτά. Ναι. Και πίστευα ότι ήταν πιο παλιά από ό,τι είναι. Λοιπόν, η επόμενη είναι interactive ερώτηση. Ναι. Θα σου δείξω 4 φωτογραφίες, θα τις βάλεις στο μοντάζ. Ναι. Και θα μου πεις τι από ποιο από αυτά τα 4 φρούτα είναι το passion fruit. Με πετσοκόβεις τώρα. Καλή σκέψη. Αυτή είναι η πρώτη. Ναι. Αυτό για μήλο μου κάνει, αυτό μου κάνει για ακτινίδιο αυτό. Αυτό πάμε πρέπει εδώ. Να είναι τίποτα ατόμορο. Και πάμε εδώ. Ελπίζω μην το βλέπει κάποιο σχετικό με ζαχαροπλαστική. Θα δώσουμε εδώ. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό δεν πιστεύω ότι είναι, γιατί αυτό μου κάνει για μήλο. Αυτό εδώ τώρα είναι ακτινίδιο. Πρέπει να είναι ακτινίδιο. Είμαι μεταξύ αυτό που είναι ή βατόμουρο τώρα, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και σαν κεράσι, αλλά δεν είναι κεράσι. Και αυτό εδώ πέρα που δεν ξέρω τι είναι και το περίεργο μου κάνει για passion fruit. Αυτό θα πω για passion fruit. Την εικόνα 4 λοιπόν. Την εικόνα 4. Δεν είναι passion fruit. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι dragon fruit. Τι dragon fruit, τι. Ποιο θα το αυτό, ρε, με δουλεύετε, ρε. Ναι, και το τρίτο. Το passion fruit είναι αυτό. Το μήλο που είπε, εντάξει, γελάω. Είναι το μάγκο. Το καλοκαίρι. Το μήλο είναι μάγκο. Το μήλο ήταν μάγκο και το ακτινίδιο όμως το πέτυχα. Το ακτινίδιο το πέτυχα. Το ακτινίδιο είναι ίσως το πιο ευρέω. Passion fruit, το ήξερα μόνο μέσα σε ποτό. Ξέρω ότι γενικά είσαι μεγάλο φαν εθνική Ελλάδο. Όντω το εννοώ αυτό. Ελλάδα-Κώστα Ρίκα. Το βλέπω μαζί το ματς. Μουντιάλ 2014. Το ματς πήγε στα πέναλτι και ένας παίχτης της Ελλάδας το έχασε. Ποιος το έχασε? Σαμαράς, Καραγκούνης, Γκέκας ή Σάμαρης? Εύκολο. Ήτανε πολύ κακή ημέρα για τον Γκέκα και θα πω ότι ήταν ο Γκέκας. Το βρήκες. Ναι, δεν έπαιξε καλά σε γίνει το ματς. Είναι μάτς που θυμάμαι. Μαζί το βλέπω. Την ισοπαλία το κόβουμε στη μέση και τρώμε και δύο. Μπορεί να το ξέρεις αυτό. Τι είναι το ribeye? Ναι, κάτι μου λέει αυτό. Κομμάτι κρέατος, είναι γαλλικό γλυκό, είναι φιλέτο ψαριού ή είναι Γάλλο σεφ? Λοιπόν, το Γάλλο σεφ και αυτό, εντάξει, ήταν. Λοιπόν, μεταξύ α και γ. Δηλαδή, κομμάτι ψαριού, τι ήταν, κομμάτι ψαριού. Ναι, και κομμάτι κρέατος. Φιλέτο ψαριού ή κομμάτι κρέατος. Υπάρχουν, το έχω δει εκεί, και σε μπέργκερ το έχω δει νομίζω. Με ribeye. Ψάρι στο μπέργκερ. Δεν γίνεται. Όποιος βάζει ψάρι στο μπέργκερ, κατουράει καθεστώς που το λένε. Λοιπόν, κομμάτι κρέατος. Σωστά. Άντε, μπράβο. Εντάξει. Σωστά. Κάτι μου έλεγε αυτό. Ναι, το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει. Πάλι Μουντιάλ 2014 θα σε ρωτήσω. Η Εθνική Ελλάδος ήταν σε όμιλο με Ακτή Ελεφαντοστού και με Κολομβία. Ποια ήταν η τρίτη ομάδα που ήταν στον όμιλο? Ήταν η Νότιος Κορέα, ήταν το Μεξικό, ήταν η Ιαπωνία ή ήταν η Αργεντινή? Το μάτς που παίξαμε εκείνη την ομάδα ήταν μετά τις 12 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Λόγω της διαφοράς ώρας. Επομένως, μπορεί να μην το θυμάται καλά τόσο κόσμο. Μου έκανε εντύπωση η Αργεντινή που είπες. Ναι. Γιατί θυμάμαι, μπορεί να ήταν στο 10 που βρισκόταν, είχε παίξει σίγουρα η Ελλάδα με την Αργεντινή. Και θυμάμαι ότι έπαιζε ο Παπασταθόπουλος και τα λοιπά με το Μέση κτλ. Οπότε δεν είμαι σίγουρο. Καλά, εν τω μεταξύ φαίνεται κάνει μπαμ ότι έχει παραπάνω ποδοσφαιρικές γνώσεις από ότι έχω μαγειρικές. Κάνει μπαμ. Καλά, τέλος πάντων. Τώρα μου έχει βάλει ομάδες που έχουν παίξει σε 2 Μουντιάλ με την Ελλάδα και επίτηδες. Με... επίτηδες.
για να μπερδέψει το Μουντιάλ. Νότιος Κορέα ήταν σε πιο παλιό Μουντιάλ. Η Ιαπωνία δεν θυμάμαι να έχουμε παίξει. Θα πω Μεξικό. Η Ιαπωνία ήταν. Όχι, Έχεις πολλούς λόγους να το ξεχάσει εκείνο το μάτς. Ήταν πολύ βαρετό. Έγινε μετά τις 12, φέραμε 0-0 και μετά πήραμε την πρόκριση με την Ακτέλη Φαντοστού. 2 στα 5 και 2, είναι ντέρμπι. Ήταν καλή ερώτηση. Είναι λίγο πιο εύκολη ερώτηση, πιστεύω. Ποιο είναι το ιδανικό τυρί για πίτσα? Γιατί ιδανικό, ποιος το καθορίζει το ιδανικό? Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο. Ναι. Πάμε. Γραβιέρα, παρμεζάνα, γκούντα ή μοτσαρέλα. Θα μπορούσα να σου βάλω γραβιέρα δεν είναι. Γραβιέρα δεν είναι. Μοτσαρέλα. Τελική απάντηση. Είναι σωστό. Δεν μου κάναν τα άλλα. Γι' αυτό. Με το ιδανικό καφέ. Γιατί το λέμε. Είναι το πιο νόστιμο, το πιο δεν έχει τόσο έντονη γεύση. Ναι. Αυτό που λιώνει καλύτερα. 3 στα 6. Περνά μπροστά τώρα σιγά σιγά. Ο Καραγκούνης το 2012 μας έδωσε την πρόκριση στα προημιτελικά, στο Euro. Με Ρωσία. Έλα, ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο. Δεν χρειάστηκε καν. 3 στα 6, κάτσε να δούμε, μην το χωρίσουμε στη μέση στο τέλος και κλαίμε και δύο. Από τι φτιάχνεται το γκουακαμόλε? Τι γκουακαμόλε? Για πάμε. Από πιπεριές, από αβοκάντο, από σκόρδο ή από ελιές? Το γκουακαμόλε εμένα μου κάνει κάτι εξωτικό, άρα θα πάω σε αβοκάντο. Κατευθείαν στα ίσια. Σωστά. Κάτι ξέρω. Το παίξε σωστά, το παίξε σωστά. Γκουακαμόλε. Είναι μεξικάνικο. Ναι. Το γκουακαμόλε. Οκ. Okay. Αρχίζει και τρέμει ο Θέμης τώρα. Κοιτάει το πιάτο εκεί. Εγώ δεν κολλώνω, θα το φάω. Πού θα γίνει το Μουντιάλ. Καλά. Κάτσε ακόμα. Πού θα γίνει το Μουντιάλ του 2022? Η Ιαπωνία, Κατάρ, Αμερική ή Αργεντινή? Κατάρ. Πάμε. Πού τα ξέρεις αυτά, ρε? Εγώ νομίζω ότι δεν έβλεπες μπάλα έτσι. Δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δεν ήταν δύσκολο. Οι τελευταίες δεν είναι δύσκολες που σου κάνω. 4 στα 7. Επόμενη ερώτηση, νούμερο 8. Τι χρειάζεται ένα κέικ για να φουσκώσει? Τρόμπα. Κόψε το. Μαγιά, μαγειρική σόδα, baking powder ή αλάτι? Λοιπόν, αλάτι δεν είναι σίγουρα. Baking powder είναι must συνταγές για cake. Οπότε πάω σε baking powder. Είναι σωστό. Τι ξέρω. Εγώ πιστεύω μπορείς να αρχίσεις ένα κανάλι μαγειρική. 5 στα 8, Θεμή. Είναι πολύ καλό. Το baking powder το έχω δει, δηλαδή όταν πας για να πάρεις για την Ελληνίδα μάνα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πάντα σου έχει το baking powder και απ' έξω το baking powder δεν έχει ένα cake στη τέτοια. Ποιος ποδοσφαιριστής έχει πάρει περισσότερες χρυσές μπάλες? Ο Μέση, ο Ρονάλντο ή έχουν τις ίδιες? Το 2020 δεν υπάρχει χρυσή μπάλα, μέχρι πέρυσι δηλαδή. Θυμάμαι το περσινό, το έχω δει κιόλας, δεν είμαι σίγουρος. Θα έλεγα την απάντηση νούμερο 3 και ιδίω το ίδιο. Πέρυσι την πήρε ο Μέση. Και ήταν η έκτη του χρυσή μπάλα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 5. Ο Μέση έχει μία παραπάνω. Ήταν δύσκολο, έτσι και έτσι. Για κάποιον που δεν ασχολείται, καταλαβαίνω ότι που έχει απλά μία επαφή σαν εσένα. Ήμουν είναι σχεδόν σίγουρος ότι πέρσι δεν το πήρε ο Μέση και το πήρε ο Φαντάικ ήταν πέρσι. Ναι, αυτό. Και πρόπερσι ο Μόντριτς. Ο Φαντάικ ήταν να το πάρει, αλλά το πήρε ο Μέση. Έχουμε δύο ερωτήσεις ακόμα, έτσι. Από τι φτιάχνετε το πέστο? Πέστο. Από μαϊντανό, από φύλλα βελανιδιάς. Μη γελάς με τις τραγικές απαντήσεις, εντάξει. Αισθάνομαι ακόμη χειρότερος από την. Από βασιλικό ή από δυόσμο? Ή το γάμο ή το δέλτα είναι. Βασιλικό. Τελική απάντηση. Σωστό. Δεν μιλάω ακόμα. Γιατί ξέρεις τι έχει γίνει. Αρχίζω να αγχώνομαι. Αυτή τη στιγμή ξέρεις τι έγινε τώρα. Στην καλύτερη για σένα, θα φας το μισό από αυτό. Τη χειρότερη θα φάμε, θα το μοιραστούμε. Δύσκολο ήταν, ξέρεις που κάτσε και πιο δύσκολο τώρα. Σε ποια χώρα έπαιξε ποδόσφαιρο μετά την Ελλάδα? Είχε παίξει Ολυμπιακό και ΑΕΚ ο Ριβάλντο και μετά πήγε σε μια άλλη χώρα. Mm-hmm. Ποια ήταν η άλλη χώρα? Αμερική, Βραζιλία, Κίνα, Ουσμπεκιστάν. Αν μου έλεγες Κατάρ, θα έλεγα Κατάρ, γιατί για κάποιο λόγο μου χτύπησε αυτό. Ναι. Με δεδομένο ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, όταν πάνε να τελειώσουν την καριέρα τους, πάνε στη χώρα τους. Θα έλεγα Βραζιλία. Εγώ Αμερική λέω κατευθείαν μετά την Ελλάδα. Δηλαδή η επόμενη ομάδα μετά την Ελλάδα. Έχει παίξει παραπάνω ομάδες. Κατάλαβες, όχι μόνο σε μία. Εγώ θα πω με το χέρι στη φωτιά. Κρέμω με τα χέρι σου. Ουσμπεκιστάν. Είναι σωστό. Είναι σωστό. Με τρόλαρε λίγο, δεν ξέρω. Είναι σωστό. Δεν σου το είχα. Αμερική δεν πήγε σίγουρα. Η φάση είναι ότι πρέπει εγώ να κάνω λάθος και εσύ σωστό. Ναι, για να βγει η ισοπαλία. Ναι. Τι είναι οι παπαρδέλες? Ξηρή καρπή ή ναι? Φρούτα του δάσου.
Είναι φρούτα του δάσους, είναι ξηρή καρπή, είναι μικρά αγκουράκια ή ζυμαρικά. Νομίζω δεν το ξέρω. Πήγες να το κάνεις. Η απάντησή μου... Εγώ αλήθεια έχω αμφιβολία. Είναι ζυμαρικά. Ναι. τι ωραία. Ποια από τις δύο ομάδες, και θα ήταν και 50-50 η τελευταία ερώτηση, ποια από τις δύο ομάδες έχει περισσότερα Champions League? Manchester United ή Barcelona? Manchester United. Η Barcelona. Άρα, έτσι κι αλλιώς. Τι έχουμε εδώ, έχουμε φέτα, έχουμε σοκολάτα, έχουμε κασέρι, ντοματίνι, το μπούκοβο είναι πολύ ωραία. Τώρα... Πώς το φάω αυτό? Φέρε νερό στον άνθρωπο. Ελπίζω να μην χρειαστώ γάλα βασικά. Δεν νιώθω το μπούκοβο και αυτό είναι καλό. Τώρα δεν κάνουμε γευσυγνωσία για ντοματίνι με γραβιέρα. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, σε καλή κατάσταση βλέπω. Το περίεργο είναι ότι κάτι είναι ζεστό, κάτι είναι κρύο και το κάνει ακόμη χειρότερο. Εγώ λέω τελικά να μην φάω. Να μην βοηθήσει τον αδερφό μου. Φέτα με μερέντα, και... Φέτα με μπούκοβο, λέει. Με μερέντα όμως και μπούκοβο. Το θέμα ποιο είναι, όταν βάζεις δύο πολύ ωραία πράγματα μεταξύ τους, τι σημαίνει ότι πάντα θα βγει κάτι καλό? Άσε τους προλόγους, τον πρόλογο και φάει. Και ντοματίνι. Αντρικός. Εντάξει, σε καλή κατάσταση. Εγώ περίμενα χειρότερα πράγματα, να ξέρεις. Καλός είμαι. Ντοματίνι με μερέντα, μην το δοκιμάσεις στο σπίτι. Γενικά, do not try this at home είναι η φάση. Αφού είσαι ευχαριστημένος, τελείωσε, ρε παιδί μου. Ευχαριστημένος δεν είμαι. Ευχαριστώ για αυτό το βίντεο. Δεν θα έπρεπε να μιλάς μετά από αυτό, πιστεύω. Κοίταξε, ήταν πολύ εύκολες οι ερωτήσεις μαγειρικής. Ακόμα και για μένα. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, λοιπόν. Κάτι διαφορετικό, μέσα στο σπίτι. Θα κάνουμε και άλλα μαζί με το Θέμη. Λογικά, από ό,τι φαίνεται, θα κάνουμε κάποια μαγειρική που έπρεπε να έχει γίνει καιρό τώρα. Ναι, οπότε κάντε subscribe στο κανάλι του Θέμη. Τώρα, όσον αφορά το δικό μου κανάλι, like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, καμπανάκι για να βλέπετε πρώτα τα επόμενα βίντεο. Είναι περίεργη περίοδος, δεν μπορούμε να βγαίνουμε τόσο πολύ έξω και πρέπει να βρίσκουμε ιδέες στο σπίτι. Φεύγουμε λίγο από τα normal πλαίσια, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά. Οπότε, θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια σας.